δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9. Σε παραλιακό ξενοδοχείο στο Ρίο εγκαταστάθηκαν 40 πρόσφυγες. Συνολικά 200 Σύριοι θα φιλοξενηθούν στο χώρο. Αντιδρούν οι επιχειρηματίες της περιοχής. Συνελήφθη στο λιμάνι της Πάτρας οδηγός φορτηγού με 2 αμφορείς. Είχε προορισμό την Ιταλία, τι προέκυψε από τις έρευνες των αρχών. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τα ξημερώματα τους Πατρινούς. Τι λένε οι επιστήμονες για τη σεισμική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα. Στους λογαριασμούς η πρώτη δόση του επιδόματος για τους πλημμυροπαθείς της Καλαμάτας. Η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Πολιούχο της Άγιο Γεράσιμο. Ζωντανά από το Ιόνιαν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις.